στην πόλη της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ, προς Παρθένων με μνησευμένην αντρή, όνομα Ιωσήφ, εξήκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου, Μαριά, και εισερθών ο άγγελος προς αυτήν, είπε, χαίρετε χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη, σοι εν γυναίξη. Είδε η δούσα διαταράφθη επί το λόγο αυτού και διαλογίζεται ο ποταπός ή ο σπασμός ούτως και είπε ο άγγελος αυτή, μη φοβού Μαριά μου, έβρες γαρ χάριν παρά το Θεό και ειδούς η λήψη εργαστρή και τέξει ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησού, ούτως έστε μέγας και ιός υψής του κληθήσετε και δώσει αυτό ο Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί τον εικονιακό εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Είπε δε Μαριά προς τον άγγελο, ως έστε τούτο επί άνδρα ου γινώσκω, και αποκριθείς ο άγγελος είπε αυτή, και αυτή η συντριφυΐα Υιών εν γύρα αυτής και ούτως μην έκτος αυτή εστίν τη καλουμένη στήρα ότι ουκ αδυνατήσει παρά το Θεό παν ρήμα. Είπε δε Μαριά μου, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το
κοντά σα, αυτό ευλόγησε και του άρθρου τούτου, των σύντων, των ίνων και των έλεων, και έπληθαν αυτά επί πόλη ενωρία και μητροπόλη τάφη, ετησίχη των εορταζόντων και πανηγυριζόντων, την Αγία Εορτή και πανηγυρή τάφη, ετησίχη των προσφερόντων τα δωρατά και εορταζόντων, εν την πατρί δήμων και τον κόσμο παντή, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πιστού δούλου αγίασαν, ότι σύ ευλογών αγιάζων πληθύνων, διατρέφων και συντηρώντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και συν την δόξα να αναπέμπομαι, συν τον άνθρωπο σου πατρί, και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας.